με τους φοιτητές χωρισμένους σε 7 ομάδες να μελετούν και να σχεδιάζουν για τμήματα της πιο τουριστικής περιοχής των Χανίων, δηλαδή του Πλατανιά, ξεκίνησε σήμερα το πρωί το εργαστήριο Making Space. Στο διεπιστημονικό εργαστήριο που οργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν 21 φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Φεράρα της Ιταλίας και 18 φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η κύρια στόχευση του εργαστηρίου ήταν να δουλευτούν κυρίως οι εγκάρσιες συνδέσεις, η αξιοποίηση των ρεμάτων, η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου και η άρση των προβλημάτων της διάβρωσης, η σχέση με τους υπαίθριους δημόσιους χώρους και η διερεύνηση δυνατοτήτων για νέο δημόσιο χώρο, πλατείες, πεζοδρομήσεις, ουσιαστικά να ξανασκεφτούμε το δομημένο περιβάλλον. Οπότε οι λύσεις που θα δείτε είναι βασισμένες στις 7 ομάδες, 7 διαφορετικές προσεγγίσεις σε 7 διαφορετικές περιοχές, είναι βασισμένες πάνω σε αυτές τις αξίες και πάνω σε αυτή τη ματιά. Στόχος είναι να δημιουργήσουν χώρο σε ήδη υπάρχοντα δομημένο χώρο. Αφορμή κάποιες αναπνοές που έχουν επιβιώσει στο δομημένο περιβάλλον, προσπαθούμε να γεννήσουμε πιο μεγάλες ευκαιρίες για το σύνολο του Πλατανιά και για το δομημένο περιβάλλον και για το μη δομημένο και για το φυσικό τοπίο και για τον καθημερινό κάτοικο. Παράλληλα, οι ομάδες εργάζονται πάνω στα ρέματα και πώς αυτά είναι υποβαθμισμένα ή καταπατημένα. Εμείς έχουμε συνεργασίες και με το Δήμο Πλατανιά και με το Δήμο Χανίων. Συνέχεια όταν κάνουμε τέτοιες δράσεις τους καλούμε γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ιδέες, γιατί προφανώς εμείς παρότι μηχανικοί είμαστε αρχιτέκτονες, άρα συντονίζουμε άλλες ειδικότητες μηχανικών οι οποίες είναι περισσότερο ειδήμονες πάνω σε κάποια ζητήματα. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό στην ελληνική συνθήκη, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε ένα έργο προσπαθώντας έτσι να εφυπνήσουμε και συλλογικότητες και τις δημοτικές αρχές πάνω σε αυτούς τους προβληματισμούς. Οι φοιτητές καλούνται να ζήσουν μέσα σε 5 ημέρες μια διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, θέτοντας τα ερευνητικά ερωτήματα με τρόπο σωστό έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα ερευνητικό αποτέλεσμα.